Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα βράδυ Παρασκευής έχουμε φτάσει ήδη 20 του μηνός Αυγούστου του 2021 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Σήμερα θα είμαστε εγώ και εσείς για να πω κάποια πράγματα σύμφωνα με τη δική μου άποψη, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα φιλοξενούμε γενικώς απόψεις πολλών και θέλω να μεταφέρω και κάποιες δικές μου σκέψεις για αυτά τα οποία βλέπω εγώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα μεταφέρω σκέψεις για την ομάδα του Άρη, θα σας μεταφέρω τις πληροφορίες τις οποίες έχω για τον Ηρακλή, τις μεταγραφές και φυσικά για τον Απόλλωνα Πόντου και την Μηχανιώνα που υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί και θα τα σχολιάσουμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα έχουμε πολλά πιστεύω να πούμε στη διάρκεια της εκπομπής και θα σας μεταφέρω το τι μαθαίνω από το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου όσον αφορά και την έναρξη του προβλήματος, γιατί αυτό είναι ένα βασικό. Πότε να παίξουμε μπάλα, ρε παιδιά? Μπάλα θα παίξουμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όχι αύριο φυσικά, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28 του μηνός, 28 και 29 Αυγούστου. Και εξηγούμε γιατί θα παίξουμε μπάλα τότε, γιατί τη Δευτέρα, με δεδομένο ότι σήμερα τα βρήκαν έστω και προφορικά, τη Δευτέρα θα υπογραφούν σχετικές συμβάσεις ο Αστέρας Τρίπολης με την Νόβα και τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί η είσοδος του Αστέρα Τρίπολης στη Νόβα, η οποία παίρνει τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Αυτομάτως οι ομάδες οι οποίες είναι άστεγες θα μείνουν πέντε. Το ΠΑΟΚ μην το βάζει. Το ΠΑΟΚ είναι συμπληρωματικός αυτές τις ομάδες. Τη στηρίζει αυτές τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο, έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Νόβα με ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα έχω πει εδώ και 10 μέρες. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, δηλαδή, είστε πλήρως ενημερωμένοι για τι ακριβώς θα γίνει. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο και λέμε ότι η ομάδα της Τρίπολης πάει στην Νόβα και αυτό σημαίνει ότι μένουν λιγότερες οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικούν συμβόλαιο, οι άστεγες. Και έτσι λοιπόν θα μοιραστούν οι 5 ομάδες τα 8 εκατομμύρια και θα πάρουν το ποσό αυτό το οποίο ζητάνε, γύρω στο 1.650, κάπου εκεί θα βγει περίπου για την κάθε ομάδα. Κάτι που σημαίνει ότι θα τα βρούνε και έτσι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και δεν θα έχουμε προβλήματα γενικώς στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι Δευτέρα θα υπογράψουν την προκήρυξη του πρωταθλήματος όλοι και το πρωτάθλημα θα αρχίσει 28 του μηνός και 29. 28 του μηνός θα παίξει ο Άρης με τον Όφη στο Κλεάνθης Μικελίδης στις 9.30 και την επόμενη μέρα στις 29 του μηνός θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Πας Γιάννενα στην Τούμπα στις 8.30. Αυτό λέει το πρόγραμμα το οποίο σήμερα ισχύει. Μπορεί την Τρίτη, την Τετάρτη να αλλάξει, αλλά με νορμάλ συνθήκες θα πάει εκεί, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη στην... και Κυριακή θα παίξει και ο Ολυμπιακός, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη στην Τηρεβάν της Ευρώπης με τη Ριέκα, όπως και ο Ολυμπιακός με τη Σλόβα Μπρατισλάβα. Άρα λοιπόν αυτοί θα επιστρέψουν και δεν μπορούν να τους βάλουν Σάββατο να παίξουν, θα παίξουν Κυριακή υποχρεωτικά. Έτσι λοιπόν πάει το πρωτάθλημα για να αρχίσει 28 και 29 Αυγούστου με όλους ευχαριστημένους. Και με τις μεγάλες ομάδες να μην δεν έχουν δώσει ούτε μισό ευρώ για τις μικρότερες ομάδες. Το κλικ της όλης ιστορίας ήταν η συμφωνία του Αστέρα Τρίπολης με την ομάδα της Νόβα, με την πλατφόρμα της Νόβα, κάτι που σημαίνει ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του αθλήματος και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, της προκήρυξης του αθλήματος. Τώρα, ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια σχετικά με τον ΠΑΟΚ και το χθεσινό παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της ΡΙΕΚΑ. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, έως κακός θα έλεγα. Δεν είχε τίποτε το ιδιαίτερο. Ήταν μια ομάδα άχρωμη, άως, μη άγευστη. Μια ομάδα η οποία είδε να μείνει πίσω στο σκορ από μία και μοναδική επίθεση την οποία έκανε ο αντίπαλος και μάλιστα σε εκείνη τη φάση βρέθηκε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Πασκαλάκης, να απλώνει τραχανά. Ενώ στην προηγούμενη φάση όμως έκανε μια σωστή απόκρουση ο Πασκαλάκης σε ένα σουτ που η μπάλα χτύπησε πάνω στον Βιερίνια, άλλαξε πορεία και ο Πασκαλάκης πρόλαβε και την έδιωξε πριν καταλήξει στα δίχτυα. Στη φάση του γκολ όμως ο Πασκαλάκης πέφτει και η μπάλα περνάει από δίπλα του και είναι γκολ. Εκεί έχει ευθύνη, όπως ευθύνη για μένα έχουν και οι παίκτες οι οποίοι τον άφησαν να σουτάρει τον παίκτη της ΡΙΕΚΑ και έκανε τον γκολ, έκανε το 1-0 και έβαλε τα δύσκολα στον ΠΑΟΚ σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο ΠΑΟΚ ευτυχώς γι' αυτόν κατάφερε να ισοφαρίσει το 94. Είναι η δεύτερη φορά
σε δύο τελευταία παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, που το 94, το λεπτό δηλαδή 93 και κάτι ψηλά, δίνει στον ΠΑΟΚ μία πρόκριση και μία ελπίδα. Η πρόκριση δόθηκε γιατί κέρδιζε 2-0 την Bohemians, η Bohemian, στο προηγούμενο παιχνίδι και στο 93-94 η μπάλα έφτασε στο Γουόρντ, ο οποίος ήταν μόνος του σε κοινή εστία και πλάσαρε με τη φτέρνα και την έστειλε την μπάλα προς την μικρή περιοχή αντί προς τα δίχτυα του ΠΑΟΚ και έτσι λοιπόν τελείωσε το μάτς 2-0 και ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε, αλλιώς θα πήγαινε στην παράταση με τον γκολ του Γουόρντ και θα ήταν άδικο 100% με βάση την απόδοση και την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αυτό με την Bohemian να πάει απέξει με αυτή την ομάδα παράταση. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ άδικο για τον ΠΑΟΚ. Χτες, στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έκανε 4 κλασικές 5 ευκαιρίες που θα μπορούσε να σκοράρει. Δεν είχε τον παίχτη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Υπάρχει μια καταπληκτική ενέργεια του Σφιντέρσκι που κοντρολάρει, γυρίζει και σουτάρει και η μπάλα πάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι που ανέμπαινε γκολ. Ήταν από τα καλύτερα γκολ της Ευρώπης αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκε. Και αφού πίεσε ο ΠΑΟΚ, έφτανε στα τελευταία λεπτά. Στο 72 έβγαλε και τον Πίσεσβαρ, ο οποίος δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά. Και όπως είπε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράκης σε μια συνέντευξη που είχαμε στο Focus FM, αν δεν πάει ο Πίσεσβαρ, βέβαια, αν δεν πάει αυτός ο παίχτης ο οποίος είναι βαρόμετρο στο κέντρο, ο Διαβίτης, αν δεν πάει, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και έτσι ήταν στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Πίσεσβαρ δεν πήγε καλά, δεν πήγε και τόσο καλά ο ΠΑΟΚ. Ο κόσμος προσπάθησε να σμπρώξει, με ενέσεις ήταν η όλη ιστορία και φτάσαμε στο 94, νωρίτερα να πω ότι φτάσαμε στο 90, όπου κάνει δύο αλλαγές ο Λουτσέσκου που δεν τις έχει καταλάβει κανείς. Βγάζει τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ, ήταν ο Κούρτιτς, γιατί ο Κούρτιτς ήταν πάρα πολύ καλός. Θες, έκανε χιλιόμετρα, έκανε σουτ, θα μπορούσε και να σκοράρει. Έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μαζί με τον ΣΒΑΠ ένα καταπληκτικό δίδυμο. Και το λέω αυτό στο ξεκίνημα του προαθλήματος, γιατί δεν ξέρω σε ένα μήνα αν δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους ή αν μαγεύουν περισσότερο. Γιατί αυτοί οι δύο παίκτες μαζί βρήκαν μια χημεία, δεξιοπόδαρος, αριστεροπόδαρος, ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο. Αυτό το οποίο δεν είχε πέρσι και πρόπερσι ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε καταφέρει να φτιάξει ένα τέτοιο δίδυμο ο Αμπέλ Φερέιρα. Γιατί αν έφτιαχνε ένα τέτοιο δίδυμο ο Αμπέλ Φερέιρα και φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ. Δεν το είχε ούτε επί Παύλο Γκαρσία, όπως θα θυμάστε ενδεχομένως. Και τώρα λοιπόν υπάρχει μια διάδα παιχτών, ένα δίδυμο παιχτών που είναι ο ΣΒΑΜ μαζί με τον Κούρτιτς που κάνουν ένα καταπληκτικό δίδυμο στο κέντρο και ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ο Κούρτιτς για μένα προσωπικά. Μπορεί άλλοι να πούνε κάποιον άλλο. Εκεί το βγάζει στο 90, όχι βεβαίως για να τον ξεκουράσει. Δεν μπορώ εγώ να βγω να πω σήμερα ότι τον έβγαλε για 3 λεπτά να τον ξεκουράσει. Αυτά δεν γίνονται, θα γελάνε μαζί μας. Αλλά λοιπόν το βγάζει τον Κούρτιτς και βάζει στη θέση του τον Εσίτη και τον Καγκάβα βέβαια στις δύο αλλαγές που γίνανε στα 3 τελευταία λεπτά. Τώρα η ερώτηση είναι τι να κάνουν αυτοί στα 3 τελευταία λεπτά. Εγώ κάθομαι και τα αναρωτιέμαι τα πάντα. Γιατί τους έβγαλε δηλαδή στο ποδόσφαιρο, λες να τους βάλω στο 80. Να έχουν μπροστά τους 10-15 λεπτά, μπας και κάνει κάνα ντου, κάνα έτσι κλπ. Και σου φαρίσω. Αυτό σκέφτεσαι. Τώρα τους βάζεις στο 90 για 3 τελευταία λεπτά, τι σκέφτεσαι ότι μπορεί να γίνει. Όμως, εγώ ρώτησα σήμερα τον Γιάννη Ματζουράκη στο Focus και μου κάνει μια απάντηση η οποία θα έλεγα ότι έχει μια συγκεκριμένη βάση. Λέει, τον Εσίτη τον έβαλε γιατί είναι κορμί, ο άλλος μπορεί να κάνει στατικές φάσεις, μπορεί ο Καγκάβα. Μπορεί να κάνει στατικές φάσεις, καμιά κάθετη, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς. Όσο προλάβει στα 3-4 λεπτά, αν του κάτσει. Μία φάση θα του κάτσει, μπορεί να την κάνει. Ο Εσίτη λέει μπορεί να μπει μπροστά πίσω από το φορ, πίσω από το Σφιντέρσκι και μαζί με τον Κούτσια, τρεις δηλαδή μπροστά, και ο Θεός βοηθός. Μήπως μπήκαν αγώνα από στατική φάση και να που φέρνει η ώρα στο 94, τον πάγουν να σκοράρει με αυτόν τον γκολ βέβαια από στατική φάση και από σασυρμά μες στην περιοχή. Δηλαδή γίνεται το κόρνερ, πέφτουν 5-10-15 παίκτες εκεί όλοι μαζί ο ένας πάνω στον άλλον. Και τελικά η μπάλα φτάνει στον παίκτη της ομάδας της ΡΙΕΚ, ο οποίος κατά λάθος τη δίνει στα δίχτυα της ομάδας. Και με αυτόν τον γκολ όμως, ο ΠΑΟΚ, για να τα βάλουμε όλα κάτω, είναι αυτή τη στιγμή στο 0. Δεν έχει ντεζαβαντάζ έναντι της ΡΙΕΚ, ούτε αβαντάζ η ΡΙΕΚ. Λέει κάποιος να παίξει στην έδρα της. Και τι έγινε, να παίξει στην έδρα της. Και πού το πρόβλημα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια ομάδα εκτός έδρας σαν τη ΡΙΕΚ. Μπορεί. Άρα λοιπόν να παίξουν στην έδρα της ΡΙΕΚ, έχει και κόσμο. Δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ όμως εκεί με 0-0 ή με 1-1. Και ένα γκολ να βάλει και ένα γκολ να φάει θα πάει παράταση. 0 γκολ και 0 γκολ πάλι παράταση. Δηλαδή παίζει και για κάποια αποτελέσματα και για δύο αποτελέσματα. Μπορώ να πω ότι παίζει ο ΠΑΟΚ και να πάει στην παράταση. Ή και στα πέναλτι.
Άρα λοιπόν δεν μπορώ να θεωρήσω, γιατί κάποιοι λένε ότι τελείωσε, αποκλείστηκε και έκανε κλπ. Άκου παιδιά, ακούστε. Θα αποκλειόταν αν έχανε 3-0 όπως κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Σλόβα Μπρατισλάβας και είναι το φαβορί για να περάσει ο Ολυμπιακός. Και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα, ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει στους ομίλους του Europa League. Δεν αμφισβητείται. Ο ΠΑΟΚ θα ήταν ντεζαβαντάζ για τον ΠΑΟΚ αν έχανε στην Τούμπα με ένα 0, είναι σίγουρο 100%. Γιατί εκεί μετά πας να κερδίσω ένα 0, να πάω στην παράταση. Τώρα δεν χρειάζεται να κερδίσω ένα 0, να πάω στην παράταση και με ισοπαλία πάω παράταση. Αν το πούμε διαφορετικά, έτσι, γιατί παίζει την έδρα τη δικιά του και τα πράγματα θα είναι αλλιώς σε σχέση με αυτό που ήταν χτες στην Τούμπα. Και λες, πάω να παίξω απέναντι σε μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει έναν ή δύο παίκτες παραπάνω στην επίθεση, στην άμυνα, να είναι καλύτερος θεματοφύλακας κλπ. Οκ, και τι έγινε. Σε αυτό εδώ δεν μπορεί κανένας να πει κάτι. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μήκρο δεν ήταν καλός. Βεβαίως δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που θέλουμε να βλέπουμε όλοι. Βεβαίως ο Λουτσέσκου έβαλε 7 παίκτες από την ομάδα του 2019. Δηλαδή, άμα δείτε την 11η του ΠΑΟΚ χθεσινή, Πασχαλάκης, Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα 4, Ελκαντουρί 5, Σφιντέρσκι 6 και Μπίσεζαρ 7. 7 παίκτες ήταν βασικοί στην ομάδα που κέρδισε τον Ντάμπλ. Αν το θυμάστε. Ο Σφιντέρσκι από το δεύτερο μισό, όταν έφυγε ο. Ενδεχομένως ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Πρίγιοβιτς. Τώρα, τέλος πάντων, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ή ο Ακπομ, τέλος πάντων, όταν ήταν τότε εκείνη την περίοδο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν παίκτες οι οποίοι ανήκαν σε εκείνη την ομάδα και ξέρουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Θέλω να πω όσον αφορά την περίπτωση του ΠΑΟΚ, ότι ο προπονητής της ομάδος, ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου, έλεγε για Φερέιρα πριν γι' αυτό. Ο κύριος Ραζβάν Λουτσέσκου αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή είναι να εμπιστευτεί κάποιους ανθρώπους του οποίους θεωρεί ότι επειδή είναι έμπειροι και είναι μεγάλη σε ηλικία και θα το στηρίξουν, πρέπει να το στηρίξει και αυτός για να πάει έτσι. Δεν ξέρω αν θα του βγει το εγχείρημα αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση για να φτάσουμε στο διατάφτα. Και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται για την εκτίμησή μου αυτή τη στιγμή 4 παίκτες. Και τους 4 παίκτες θα σας τους πω και να μην σας πω ότι χρειάζεται και 5 παίκτες. Προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται center for οπωσδήποτε. Χρειάζεται εξτρέμ οπωσδήποτε, χρειάζεται αριστερό μπακ οπωσδήποτε και χρειάζεται δεκάρι οπωσδήποτε. Αυτούς τους 4 παίκτες τους χρειάζεται. Θα έλεγα 5 και θα έλεγα τον 5ο τερματοφύλακα, αλλά υπάρχει η δήλωση του Λουτσέσκου που λέει: εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους 2 τερματοφύλακες και είναι μια χαρά και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βάζει τον Πασχαλάκη, έχει δεύτερο τον Ζήπκοβιτς, βάζει τον Πιτσιρικά, τον έχει και τον Αλιμπανίδη σαν τρίτο τερματοφύλακα κλπ. Επομένως και να το πω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τερματοφύλακα, δεν θα τον πάρει ποτέ. Γιατί δεν τον θέλει ο προπονητής. Και ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, έλαντε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου. Αν αποφασίζει ο Λουτσέσκου, γιατί ρε κόουτς δεν έφερε μέχρι τώρα έναν εξτρέμ και ένα αριστερό μπακ. Πρέπει να παίζει όλα τα μάτια ο Βιερίνια και πιστεύει ότι ο Βιερίνια να σου βγάλει 50 παιχνίδια στη διάρκεια τη χρονιά, ούτε μία στο εκατομμύριο να του βγάλει. Ούτε μία στο τρει. Ποιο θα του βγάλει, ο Περέρα, ο δεύτερο, ξανά ούτε μία στο τρει. Άρα θε μπακ εκεί. Μπορεί να είναι ο Μπάμπα Ράχμαν, όπω λένε οι πληροφορίε. Μπορεί να είναι ο παίκτη για τον οποίο μιλήσαμε αρκετέ φορέ το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να έρθει αυτό ο Τσέχο, ο οποίο θεωρείται καλό παίκτη, λένε οι πληροφορίε, τι οποίε έχουμε. Ένα παίκτη, ο οποίο σύμφωνα με όλα τα δεδομένα μπορεί να αποτελέσει και μία καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν είναι τη πάντα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω με σιγουριά εγώ ότι ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Θα δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τι εξελίξει στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνω είναι ότι εμφανίστηκε σήμερα ένα ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, αφού μιλούσα προηγουμένω για τον Μπορίλ τη Σόλοβαν, ένα ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Και έχουμε ένα βιντεάκι που βεβαίως μιλάω για τον Κριστιαν Λουιντάμα, ο οποίος Κριστιαν Λουιντάμα θεωρείται, αυτός είναι, της Γαλατά Σαράι, παίκτης ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός με το νούμερο 27, με την κοτσίδα. Είναι στόπερ, 27 χρονών. Η Γαλατά Σαράι ζητάει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει, αυτό το στόπερ. Προσωπικά πιστεύω όμως ότι δεν υπάρχει θέμα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Να σε εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο. Γιατί ο ΠΑΟΚ στους κεντρικούς αμυντικούς είναι, νομίζω, κατά την εκτίμησή μου πλήρης. Δηλαδή, και θα σας πω γιατί είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ. Και απλώς εμείς βάλαμε εδώ τα στιγμιότυπα για να δείτε περί τίνος πρόκειται, ποιος είναι ο παίκτης αυτός. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε παραπάνω.
Αυτό λοιπόν που πρέπει να επισημάνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης στους κεντρικούς αμυντικούς, εκεί όπου έχει Κρέσπο, Βαρέλα, Μιχαηλίδη, Ίγκανσον και Μιχάη. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει στόπερ. Να πάρει αριστερό μπακ, ναι. Αυτός ο παίκτης, ο οποίος ο Μπορίλ, ο οποίος είναι παίκτης της Σλάβια, έχει παίξει και εθνική ομάδα, είναι αριστερό μπακ, αλλά με δεξί πόδι. Άρα μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Είναι ίσως μια λύση που δίνει στον προπονητή και για τη δεξιά πλευρά, όπου υπάρχει πρόβλημα στη δεξιά πλευρά, παιδιά. Και ειδικά μετά τον τραυματισμό του Ροντρίγκο, που εγώ δεν λέω ότι είναι ο παιχταράς, αλλά αυτό είχε βασικό. Ο Τέιλορ δεν δείχνει ότι είναι ο παίκτης που μπορεί στον ΠΑΟΚ να κάνει διαφορά. Και εγώ θα καθίσω και θα σκεφτώ κάποια πράγματα και σας πω, ο Μάκη ψυχρά τι σκέφτομαι. Είναι καλύτερος ο Τέιλορ από το Λίρατζι? Δηλαδή υπάρχει κάποιος που μπορεί να βγει και να μου το πει αυτό, ότι εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ο Τέιλορ καλύτερος από το Λίρατζι? Ας βγει κάποιος να το πει. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Πιστεύω ότι αδικείται ο Λίρατζης. Το αδικείται ο Λίρατζης είναι σίγουρο 100%, που δεν του δίνει μια ευκαιρία ο Λουτσέσκου ή που δεν του λέει, έλα εδώ πες μέσα να δούμε και τι κάνεις κι εσύ. Επίσης αδικείται ο Τσιγκάρας. Δεν μπορεί να κάνω σύγκριση εγώ, δηλαδή είναι καλύτερος ο Εσίτη από τον Τσιγκάρα? Σε τι είναι καλύτερος? Στο κορμί μπορεί, γιατί τον περνάει καμιά 5-6 πόντους, 7. Ή ας πούμε είναι δυνατός γιατί έχει κάνει περισσότερα βάρη. Αλλά κατά τα άλλα, γιατί να μην παίξει ο Τσιγκάρας που αύριο μεθαύριο θα τον πουλήσω, θα πάει σε μια ομάδα και τον πουλήσω, λέω τώρα, εγώ τον έχω εγώ στην ομάδα μου τον Τσιγκάρα και λέω, άρα δω χάρη, είσαι καλός παίκτης κλπ. Σε παίξω, σε κάνω κλπ. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν σκέφτονται έτσι. Ειδικά δεν σκέφτεται ο προπονητής. Λέει το σίγουρο με τον Εσίτη, μα δεν είναι σίγουρος ο Εσίτη. Άμα ήταν σίγουρος ο Εσίτη, θα παίζε και πέρσι coach. Δεν έχει παίξει ποτέ. Και επίσης ο Εσίτη είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει εδώ, πήρε 800-900 χιλιάρικα το χρόνο και δεν έχει προσφέρει τίποτα. Ο άλλος, ο Πιτσιρικάς, τον έχει από τα γενοφάσκια σου, από τα σπλάχνα του, μπαίνει μέσα και δαγκώνει σίδερα και είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορεί να τον πουλήσει αύριο μεθαύριο και να τον πουλήσει σε μια καλύτερη ομάδα, γιατί είναι αμυντικός χαφ, τρέχει, τρεχαλάτζης. Τον Έλληνα, τον αμυντικό χαφ, τον ψάχνουμε στο εξωτερικό. Εδώ πούλησε τον Τζόλι, πούλησε τον Γιανούλη. Γιατί να μην πουλήσει λοιπόν και αυτόν? Τώρα πλέον όλοι θα τον βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Όλοι τον ΠΑΟΚ θα τον έχουν. Να δούμε τι γίνεται. Έχει την καλύτερη ακαδημία. Προσέξτε τι σας λέω. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια ακαδημία που στοιχίζει 2.800.000 ευρώ. Δηλαδή στοιχίζει το μπάτζετ του Πανετολικού, τη Λαμία και του Απόλλωνα Σμύρνη μαζί. Και των τριών. 3.927 είναι αυτή. 2.800 στοιχίζει. 2.800 στοιχίζει το μπάτζετ τριών ομάδων τη Super League 1. Και αυτό το μπάτζετ είναι για την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Και από εκεί έχουν βγει 6-7 παιχτάκια, τα οποία παιχτάκια, τα λέω με την έννοια την καλή, έτσι όχι υποτιμητικά, τα οποία μπορούν να είναι και τα πρωτοκλασάτα στην ηλικία του. Δηλαδή ο Κούτσιας είναι λίγος σαν παίχτης. Δεύτερο, ο Μιχαηλίδης είναι λίγος σαν παίχτης. Ο Τσιγκάρας είναι λίγος. Ο Λίρατζης είναι λίγος. Ο Κωνσταντέλιας είναι λίγος. Ο Βρακάς είναι λίγος. Δηλαδή υπάρχουν 6-7 παίκτες οι οποίοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ακόμη και ο Κορτεσιάνη θα σας έλεγα, είναι λίγος. Είναι παίκτες οι οποίοι αν προσεχτούν μπορούν να φέρουν λεφτά στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και πρώτα να το καταλάβει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί λέει ο Λουτσέσκου, εγώ θα μπω λέει και θα χτυπήσω πρωτάθλημα, θέλω τους έμπειρους κλπ. Δεν είχες πει αυτό κύριε Κόουτς όταν έκανες την πρώτη συνέντευξη. Είπες ότι εγώ δεν βλέπω ηλικία. Μπορεί κάποιος να είναι 17 χρονών και να παίζει ή 34 και να παίζει. 17 χρόνια διαφορά. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και ο γιος του. Άμα είχε παντρευτεί στα 17, να τον έκανε. Ο ένας είναι 17 και ο άλλος είναι 34-35. Άρα με αυτή τη λογική, φυσιολογικά, μπορεί να παίζει ας πούμε ο Τσιγκάρας και όχι ο Εσίτη. Ή μπορεί να παίζει ο Λίρατζης και όχι ο Βιερίνη. Λέω τώρα σε αυτή την περίπτωση. Αν είναι καλύτερος. Αλλά από ό,τι φαίνεται ευκαιρίες δεν πήρανε. Και τώρα λέει ας πούμε Φασόν ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει δανεικό στον Ατρόμητο τον Τσιγκάρα. Γιατί ρε παιδιά, για να κάνετε μάγκα τον Ατρόμητο? Ένας παίκτης ο οποίος πέρσι όποτε τον έβαλε ο Γκαρσία ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ή από τους καλύτερους παίκτες, το παιδί δεν το ξέρω ούτε κατόψιν, δηλαδή δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Εγώ βλέπω μπάλα και βλέπω ότι αδικείται. Αδικείται ο Τσιγκάρας. Θα μπορούσε να παίξει τον ΠΑΟΚ και να παίξει βασικός. Εγώ απορώ γιατί ο Τσιγκάρας αυτή τη στιγμή είναι εκτός ομάδας του ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σαν εναλλακτική. Δεν παίζω με αμυντικό χαφλό Λουτσέσκο. Οκ, ρε κόλτς. Μην παίζεις. Αλλά όταν πάω παίξει εκεί μέσα τώρα στη Ριέκα, θα χρειαστεί ένα παίκτη λίγο πιο πίσω, λίγο τρεχαλάτζι κλπ. Μπορεί να κουραστεί ο ΣΒΑΜ. Βάλε έναν άλλο να τρέχει. Θα τρέξω εσύ τι? Τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Δεν το συζητάμε ότι θα είναι λάθος δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είμαστε προπονητές του ΠΑΟΚ, απλώς την άποψή μας λέμε
και την άποψή μου τη λέω καθαρά και εξάστερα. Αυτό πιστεύω. Ότι ο ΠΑΟΚ, ότι ο Λουτσέσκου, συγγνώμη, αδικεί και τον Τσιγκάρα και τον Λίρατζι και τον Κούτσια τον αδικεί και τον Βρακά και τον Κωνσταντέλια. Και όλους και τον Μιχαηλίδη που δεν τον έβαλε χτες. Τι πρόσφερε περισσότερο ο Κρέσπο από τον Μιχαηλίδη, αν πείτε μου εσείς. Τον Μιχαηλίδη τον έχει, θα τον πουλήσει αύριο μεθαύριο. Μία περίπτωση υπάρχει μόνο, την οποία σας τη λέω, αν ο Μιχαηλίδης έχει, αν ισχύει αυτό το οποίο έχω μάθει που δεν το λένε στο φασόν του ΠΑΟΚ, δεν το λένε επίτηδες γιατί δεν θέλουν να περάσει κάτι ότι είναι με τη μορφή ήττας κλπ. Ο Μιχαηλίδης, ο ατζέντης του Μιχαηλίδη, που είναι ο γνωστός Πολ Κουτσολιάκος, δεν έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ ακόμη για την επέκταση του συμβολαίου. Και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Εκεί πάω πάσο, αλλά τον παίκτη δεν τον τιμωρεί. Τον παίκτη προσπαθεί να πάρει όσα μπορεί περισσότερα από αυτόν, να τον φέρει κοντά σου, αν τον θέλει, ή να τον πουλήσει, άμα είναι διαφορετικά. Σε αυτή την λογική, η οποία επικρατεί ότι παίκτη που δεν θέλει να μείνει, τον πουλάω. Που για μένα προσωπικά αυτό είναι λάθος. Τι θα πει δεν θέλει να μείνει. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο παίζει τον ΠΑΟΚ, καταρχά και την περίπτωση του Τζόλι που πούλησε ο ΠΑΟΚ, εγώ συμφωνούσα με τον Ιβάν Σαββίδη, που έλεγε να τον κρατήσουμε. Έλεγε ο Ιβάν Σαββίδης. Αφήστε τώρα, παιδιά, να παίξει. Κράτα τον, κάνει. Και όταν του λέει του Λουτσέσκου Σαββίδης, κράτα τον, γιατί μπορεί να παίξει τη ρεβάνση με την Ποέμεση, το βάλει και λέει: δεν θα τον βάλω. Και ο Σαββίδης του φύγε το καφάσι, γιατί δεν θα τον βάλει. Όχι. Και τότε, άμα δεν τον βάλει, τι να τον κρατήσει να τον κάνω. Στο μέλλον να τον βάλει, δεν ξέρω, πρόεδρε. Είναι καλύτερο για μένα ο Ελκαντουρί. Τι να πει μετά, άντε πες εσύ. Τι να πει ο Σαββίδης μετά. Εγώ δεν έχω τίποτε με την απόφαση του προπονητή, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι κάνει λάθος και το έχω πει 100.000 φορές. Αλλά αυτή είναι η απόφασή του, αυτός είναι υπεύθυνος και υπόλογος, αυτός κάποια στιγμή θα δώσει εξηγήσεις στον προπονητή, αυτός κάποια στιγμή θα κληθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο, συγγνώμη, αυτός θα κληθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο να του πει: «Έλα εδώ ρε μάγκα, εγώ σου είπα ότι τι θες να κάνουμε με μεταγραφές και εσύ δεν μου πήρες κανένα». Αυτή τη στιγμή δηλαδή πήρε τον Ολιβέρα, ο οποίος τραυματίστηκε δυστυχώς για το παιδί, θα μείνει 6 μήνες έξω και ακόμη πάω σεντερφόρ δεν πήρε. Θα μείνει με τον Κούτσια για το Σφιδέρ και αποκλείεται. Θα φέρει σεντερφόρ. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και όλα στα παιχνίδια της Ευρώπης. Άρα τι είπε η Γκοτζαρόβα και ο Λουτσέσκου. Είπανε λοιπόν να τελειώσουν τα δύο μάτς με τη Ριέκα, να δούμε τι κάναμε λέει. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα περάσουμε, δεν θα περάσουμε. Αυτό σκέφτεται δηλαδή η Γκοτζαρόβα και λέει μετά να αποφασίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή λέει η οικονομική διευθύντρια του κυρίου Σαββίδη, την οποία έχει βάλει ο κύριος Σαββίδης, προσέξτε να σας πω, αυτή αποφασίζει. Αυτή αποφασίζει. Δεν κάνω πλάκα. Για πολλά. Γιατί κάποιο θα δει, δηλαδή, ο Σαββίδης τι κάνει. Ο Σαββίδης έχει τον τελικό λόγο. Δηλαδή, αυτή αποφασίζει, εισηγείται, αφού μιλήσει με τον προπονητή κλπ. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο. Ο Γιώργος Σαββίδης κάνει διακοπές στην Αμερική και από την αρχή διαφώνησε με την πρόσληψη του Λουτσέσκου και το είπε στον πατέρα του. Και ο πατέρα του είπε: εφόσον διαφωνεί, παίρνω εγώ την άποφαση, εσύ κάτσε στην άκρη, μην ασχολείσαι με την ομάδα. Εντάξει, πατέρα. Φεύγω, πάω διακοπές στην Αμερική, είπε ο Γιώργος Σαββίδης. Για μένα ήταν ξεκάθαρη στάση του Γιώργου Σαββίδη και σε αυτή την περίπτωση θέλω να του πω μπράβο του Γιώργου Σαββίδη για την κίνηση την οποία έκανε, να πει ότι εγώ διαφωνώ και την κάνω στην άκρη. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνω κάτι. Ο Γιώργος Σαββίδης λείπει από τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, ούτε το γλύφω, ούτε κανένα λόγο να το γλύψω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα η όλη ιστορία. Ούτε θέλω να γίνω γραφείο τύπου τη ΠΑΕΠΑΟΚ, ούτε υπεύθυνο επικοινωνία τη ΠΑΕΠΑΟΚ. Ποτέ. Ποτέ δεν θέλω να γίνω. Λοιπόν, το διευκρινίζω λοιπόν. Και δεν θα γίνω. Άρα ούτε του Άρη, ούτε του Ηρακλή, ούτε τη Καλαμαριά, ούτε κανένα. Δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Αν ήθελα, θα είχα γίνει 50 φορές μέχρι τώρα. Λέω λοιπόν ότι ο Γιώργος Σαββίδης λυπεί από τον ΠΑΟΚ γιατί οι αναρτήσεις τις οποίες έκανε, οι τοποθετήσεις τις οποίες έκανε, οι ειδήσεις τις οποίες έδινε, το στίγμα το οποίο έδινε, λείπουν από τον ΠΑΟΚ αυτή. Αυτοί οι υπάλληλοι που είναι στην ΠΑΕΠΑΟΚ είναι όλοι λίγοι, σε εισαγωγικά. Είναι λίγοι για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το brand name του ΠΑΟΚ είναι τεράστιο μπροστά σε αυτούς. Αυτοί μένουν για το 5.000 το μήνα, για το 7.000 που τα πληρώνει ο Σαββίδης Αδρά. Είναι ο καλύτερος πληρωτής, ο πιο καλοπληρωτής στην Ελλάδα είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Ακόμη και ο Ολυμπιακός χρωστάει. Ο Σαββίδης δεν χρωστάει ούτε μισό ευρώ. Φτάνει 31 του μηνός από ό,τι έχω μάθει και είναι πληρωμένοι όλοι, όχι πρώτη του μηνός. 31, 30 την προηγούμενη που τελειώνει ο μήνας. Είναι όλοι πληρωμένοι, άπαντες. Ο μόνος που πληρώνει έτσι μπράβο. Τους άλλους έχουν ένα μήνα μέσα, μισό μήνα μέσα, 1,5 μήνα μέσα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη η ταλαιπωρία, αλλά όταν μιλάμε ας πούμε, για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ, για Παναθηναϊκό κλπ. Ρε μάγκες, τι κάνετε να πούμε. Εντάξει, δεν του αφήνουν πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα λοιπόν φτάνει στο σημείο, κάθεσαι και συζητά και λες: ο Γιώργος Σαββίδης λείπει, μάλιστα. Ο Ιβάν Σαββίδης λείπει, μάλιστα. Λείπει γιατί είναι στη Χαλκιδική, έτσι δεν είναι εδώ.
Ο Ρασβάν Τσόσχου είναι εδώ. Η Γκοτζαρόβα είναι εδώ και εκεί και στην Καλκιδική. Ποιος κάνει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ? Εγώ κάθομαι, εγώ ρωτάω εσάς. Λοιπόν, ποιος κάνει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ? Απάντηση. Δεν έχω απάντηση. Προσωπικά πιστεύω ότι επειδή δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Τμήμα σκάουτινγκ λέει. Υπάρχει λέει διαφωνία στο τμήμα σκάουτινγκ με τον προπονητή. Ποιο είναι το τμήμα σκάουτινγκ, παιδιά? Εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ξέρω τον Μαλιούφα, τον Λαγωνίδη και τον Κωστίκο. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο Ακάς, ο οποίος αυτός έκανε τις εισηγήσεις του στον Γιώργο Σαββίδη. Και ο Ακάς δεν υπάρχει. Τώρα πήγε στην ομάδα του Φρανκ Άρνεσεν, στην Ολλανδία. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε που ήταν ο Ακάς στην Ολλανδία. Μήπως ο Ακάς αποφάσισε. Έκανε κάποιες εισηγήσεις. Ο Ακάς δούλεψε στον ΠΑΟΚ 4, 5, 6, 7 χρόνια, όπως τον πήραν από πιτσιρίκο, τον μεγαλώσαν εκεί. Δούλεψε αυτό το χρονικό διάστημα, 5 χρόνια είναι, κάπου τόσο 4, πόσα είναι. Έγινε και επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ. Πήρε όλους τους παίχτες, όλους τους παίχτες, τους πέρασε από ακτινογραφία, πήρε όλα τα στοιχεία κλπ. Και πήγε στην Ολλανδία να δουλέψει μετά. Και έχει όλο το αρχείο αυτό του ΠΑΟΚ δικό του. Και το αρχείο του ΠΑΟΚ δεν ξέρει κανένας να το δουλέψει. Γιατί αυτοί που είναι εκεί δεν έχουν σχέση με τα κομπιούτερ, ούτε ο Λαγωνίδης, ούτε ο Μαλιούφας, ούτε ο Κωστίκος. Δηλαδή αυτούς να κρίνω εγώ και να κάνω κριτική ότι αυτοί οι άνθρωποι φταίνε για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μεταγραφές, ποτέ. Δηλαδή θα σε περάσουν για καραγκιόζη για να τα πεις, όποιος και αν είσαι εσύ που τα λες αυτά τα πράγματα. Άρα ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ? Για μένα προσωπικά ο Λουτσέσκο είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις μεταγραφές. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Εγώ είμαι λοιπόν ο Λουτσέσκο και εισηγούμε. Και τα λεφτά τα οποία ζητάει ο X-παίκτης δεν τα εγκρίνει η Γκοτζαρόβα. Άρα η μεταγραφή δεν γίνεται. Άρα εγώ λοιπόν δεν αποφασίζω. Εγώ εισηγούμε για τις μεταγραφές. Δεν εξηγείται αυτή η κολλησιεργία διαφορετικά. Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Γιατί αν τα πράγματα ήταν normal, έπρεπε να είχε έρθει ήδη ο σεντερφόρ. Δεν μπορεί να μην έχω, αν είσαι ΠΑΟΚ, να μην έχει 10 σεντερφόρ έτοιμους να του αγοράσει ψαγμένου, ακτινογραφία και ακόμη και πώς κατουράνε να ξέρει, ακόμη και ποια γκόμενα έχουν να ξέρει. Ό,τι κάνουν όλες οι ομάδες στο εξωτερικό. Ξέρουν τα πάντα για τον καθένα. Ξέρουν ότι πινελικιάστηκε με τη μάνα του τότε και με τον πατέρα του. Ότι έφυγε από τη θεία του. Ότι έφυγε... Ξέρουν τα πάντα, το γενεαλογικό δέντρο του κάθε παίκτη. Αν τον παρακολουθεί τον παίκτη, και δεν τολμώ να πιστέψω ότι ο ΠΑΟΚ με ένα τμήμα σκάουτινγκ σαν αυτό το οποίο έχει, δεν παρακολουθεί τουλάχιστον 50 παίκτες το χρόνο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι είναι λιγότεροι από 50 οι παίκτες οι οποίους παρακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Και ρωτάω, στους 50 παίκτες που παρακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ένα σεντερφόρ καλό δεν υπήρχε? Ένα αριστερό εξτρέμ αφού είναι να διώξει τον Τζόλι, δεν υπήρχε να τον πάρει πριν πουλήσει τον Τζόλι τη μέρα που τον πούλησε? Να έχει βρει την άκρη. Να τον έχεις, να περιμένει και να του πει: Ελά, βρε μάγκα, η ομάδα σου θέλει 1 εκατομμύριο. Πάρτα. Εσύ θέλεις 1 εκατομμύριο. Πάρτα, έλα εδώ. Πήρα 11, πάρε 2. Πήρα παίχτη. Πήρα παίχτη 25 χρονών. Δεν πειράζει. Εσύ είναι λίγο μεγαλύτερο από τον Τζόλι. Δεν θα πάρει 19 χρονών. Αυτή η περίπτωση του Τζόλι είναι μία σε 100 που βγαίνουν. Ο Τζόλι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ευρώπη στην ηλικία του και σωστά έκανε και τον πήρε η Νόριτς, που μπορεί και να παίξει κάποια από τα επόμενα παιχνίδια, γιατί ο Τζόλι έχει μέλλον. Έχει ποδοσφαιρικό μέλλον. Και προσωπικά πιστεύω ότι αν τα πράγματα του πάνε καλά του παιδιού και δεν έχει τραυματισμούς, γιατί το ευχόμαστε ο Λόπης για να μην έχει τραυματισμούς, δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει ποτέ στην Ελλάδα να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα κινείται σε όλη μεταξύ Αγγλίας, Σκωτίας, Γερμανίας, ξέρω εγώ, Ισπανίας, Ιταλίας, θα κινείται εκεί ο Τζόλης τα επόμενα χρόνια, εάν πάει καλά στην Νόριτς. Που προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να πάει καλά στην Νόριτς, γιατί το παιχνίδι της Νόριτς τον βολεύει τον συγκεκριμένο παίκτη, τον Τζόλι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ τι θέλει να κάνει τώρα, ρε παιδιά? Θέλει να πάρει παίκτες, θέλει να κάνει μεταγραφές. Ποιος θα τις κάνει αυτές τις μεταγραφές? Ποιος θα πάρει αυτούς τους παίκτες? Ο Λουτσέσκου. Κύριε Λουτσέσκου, λοιπόν, ετοίμασε τη βαλίτσα με τις μεταγραφές. Με τα λεφτά η Γκοτζαρόβα, εσύ με τις μεταγραφές. Τη λίστα, η Γκοτζαρόβα τη βαλίτσα και ετοιμαστείτε για να πάτε να πάρετε παίκτες μετά την Ριέκα. Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν παίξει σαν ΠΑΟΚ που δεν έπαιξε χθες σαν ΠΑΟΚ, έστω με αυτούς που έχει το μέσο όρο 30-31-32. Γιατί αυτοί οι παίκτες δεν σβήσανε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή δεν μπορώ να μειώσω το Βιερίνια σαν ποδοσφαιριστή. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να μειώσω τον Μπίσεσβαρ σαν ποδοσφαιριστή, αν και χτες δεν μπορούσε να πάρει τον κόλο του, που λέει ο Άγγελος. Τα πόδια του, θα πω εγώ. Δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του στο παιχνίδι, γιατί τον μπλόκαραν και δύο από αυτούς. Αν το προσέξατε καλά, υπήρχε ένας παίκτης, τον οποίο εγώ τον έβαλα και καλύτερο παίκτη στο χθεσινό αγώνα, MVP τον έβαλα του αγώνα, τον Γκρέσιτς, αυτόν με τη μάσκα, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή, αν έχεις παίξει τη θέση του αμυντικού και
και έβλεπες πώς αντιμετώπιζε ο Κρέσιτς τον Μπίσεσβα, αυτούς που έβγαιναν στο χώρο, αυτούς που προσπαθούσαν να κάνουν ζημιά στην άμυνα της Ριέκα, θα διαπίστωνος ότι είναι παίχτης ηγέτης της άμυνας. Και μπάλα ξέρει, και στο κεφάλι είναι καλός, και στα πόδια είναι καλός, και γρήγορος, ταχύτατος. Ο Κρέσιτς πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση για τη Ριέκα. Και αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει ένα αμυντικό αύριο μετά, έπρεπε να βρει ένα σαν αυτόν. Και ψυχάρα ήταν, δηλαδή δεν καταλάβαινε τίποτα. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους αμυντικούς ξένους και ειδικά στην κροατική ομάδα που έχω δει. Πάρα πολύ καλός. Ο Κρέσις λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος μπλόκαρε εκεί, δεν άφησε να περάσει κλπ. Αλλά δεν μειώνω την αξία του Μπίσεσβαρ, όπως επίσης δεν μπορώ να μειώσω και την αξία του Σφιντέρσκι, παιδιά. Προσέξτε, θα σας πω και κάτι για να το λάβετε λίγο σοβαρά υπόψη σας. Ο Σφιντέρσκι στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι καλύτερος. Αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Ρέκα και λίγο σφίξει την ομάδα πίσω, γιατί σε αυτό είναι καλός ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου στο σφίξιμο της ομάδας πίσω είναι καλός. Ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα φάει γκολ στην Κροατία. Από εκεί και πέρα, από τη μέση και μπροστά, το κλικ είναι ο Μπίσεσβαρ. Αν ο Μπίσεσβαρ πάει καλά, οι άλλοι δύο θα είναι καλοί από πίσω. Τα έχουν βρει. Ο Σβάμπ μαζί με τον Κούρτιτς είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο. Άρα λοιπόν έχει ένα καλό δίδυμο Σβάμπ Κούρτιτς. Πιο μπροστά έχει τον Μπίσεσβαρ, ο οποίο αν πάει καλά θα πάει καλά όλο ο ΠΑΟΚ. Και πιο μπροστά έχει τον Σφιντέρσκι. Αριστερά θα βάλει έτσι κι αλλιώ τον Ελκαντούρη, δεξιά θα βάλει έτσι κι αλλιώ τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Η ομάδα δηλαδή είναι αυτή. Δεξί μπακ θα παίξει ο Τέιλορ, αριστερό μπακ θα παίξει ο Βιερίνια και κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα παίξει αυτοί που παίξανε. Με τερματοφύλακα τον Πασχαλάκη. Αλλαγές δεν θα κάνει. Σας το λέω να ξέρετε. Δεν θα κάνει καμία αλλαγή. Η μοναδική αλλαγή η οποία θα είναι και αναγκαστική θα είναι του Τέιλορ στη θέση του Ροντρίγκο, γιατί ο Ροντρίγκο έχει θλάσει όπως όλα δείχνουν και θα μείνει εκτός ομάδος για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το οριοθετήσουμε, αλλά πιθανολογείται ότι θα είναι περίπου 3 εβδομάδες, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Άρα λοιπόν από ένα σημείο και μετά αυτό μετράει. Τώρα ρωτάνε κάποιοι και λένε για τον Ολυμπιακό και για τη χθεσινή του νίκη με 3-0 επί της Σλόβα Μπρατισλάβας. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Στον Ολυμπιακό υπήρχε σφίξιμο, τρίξιμο δοντιών, υπήρχε κλωτσιά στο Σεμέδο την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχαν γαλλικά τα οποία προσπάθησε να διδάξει μέσα στα βοητήρια του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης, γιατί τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού έχουν μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο. Άρα ο πρόεδρος πήγε και τους μίλησε στη γαλλική γλώσσα, άσχετα μίλησε γαλλικά εντός αγωγικών προς κάποιους όταν μπήκε μέσα στα βοητήρια και κατάλαβαν οι παίκτες ότι ήταν στενοχωρημένος ο πρόεδρος και εκνευρισμένος αλλά και αγριεμένος με κάποιους. Και έτσι λοιπόν έσφιξαν τα ζωνάρια και ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πολύ διαφορετικός, έχοντας και ένα διαιτή ο οποίος λίγο τον έσβρωξε αρκετά στο παιχνίδι. Ο Θόδωρος κάνει πολύ καλή δουλειά, ο Θεοδωρίδης. Αυτό νομίζω ότι τον αδικείται τον Θόδωρο Θεοδωρίδη κάτω στον Πειραιά, που το ρίχνει τα πινελίκια, το βρίζεται και θα τρίσουν τα κόκαλα του Μπαρμπασάβα. Γιατί ο Θόδωρος Θεοδωρίδης κάνει πολύ καλή δουλειά για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι διαιτητές παίζουν 90-10 τον Ολυμπιακό, υπέρ του Ολυμπιακού. Και επίσης υπήρχε ένα καλό παλικαράκι, ο Μποζίκο, ο αρχηγός της ομάδας της Σλόβα Μπρατισλάβας, ο οποίος πέρα από το αυτογκόλ το οποίο έκανε, αν δείτε τις φάσεις, έχει κάνει κάτι πασούλες στους παίκτες του Ολυμπιακού. Βάλτε τι κάνετε κοιμισμένοι, σας κάνω πάσα και δεν βάζετε γκολ σε αυτό το στυλ και φέρει ευθύνη για κάποια πράγματα και για το δεύτερο γκολ κλπ. Είναι ο αρχηγός της Σλόβα Μπρατισλάβας, ο Μποζίκο, ο οποίος πραγματικά στο χθεσινό παιχνίδι εντυπωσίασε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τη Σλόβα ήθελα να πω, αλλά μου ξέφυγε όπως καταλαβαίνετε. Τώρα από εκεί πέρα θα ήθελα να επισημάνω και δύο πραγματάκια σχετικά με την επόμενη μέρα όσον αφορά την πρόκριση την προσπάθεια πρόκρισης στην Κροατία. Ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου γνωρίζει ότι σε περίπτωση αποτυχίας θα έχει πρόβλημα. Όχι ότι θα τον διώξει ο ΠΑΟΚ, τέτοιο πρόβλημα δεν θα έχει, αλλά θα έχει πρόβλημα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος κόσμος του ΠΑΟΚ ούτε κουτόχορτο τρώει όπως ο κόσμος του Ολυμπιακού, που βεβαίως να πούμε ότι άρχισα και λέγανε διάφορα σήμερα, θα σας πω σε λίγο κάτι βλακίες που έλεγε ο Βερνίκος, γιατί να καταλάβετε τι έγινε, κάνεις μετάδοση αγώνα ΠΑΟΚ Ριέκα στο Open και μετάδοση αγώνα Ολυμπιακός Σλόβαν στο Μέγκα. Το ένα είναι το κανάλι του Πρόεδρου του ΠΑΟΚ, το άλλο είναι το κανάλι του Πρόεδρου του Ολυμπιακού. Η τηλεθέαση λοιπόν είναι παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Πού είναι τα 5 εκατομμύρια που έλεγε ο Μπαρμπασάβας ότι είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού κλπ. Εννοούσε 5 εκατομμύρια μάτια.
ότι είναι ο παδί του Ολυμπιακού. Έτσι είναι ο Μπαρμπασάρα. 5 εκατομμύρια μάτια. Από την άλλη πλευρά εδώ είναι. 18,4 στο δυναμικό κοινό. 18,2 το Ολυμπιακό Σύνομα Μπρατισλάβας. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι εγώ τώρα δηλαδή τι να βγει να πει ο Παοξής αυτή τη στιγμή. Ότι ο Πάοκ έχει 10 εκατομμύρια κόσμο και ο Ολυμπιακός έχει. Ή ο Πάοκ έχει 5,5 εκατομμύρια κόσμο και ο Ολυμπιακός 5. Επειδή δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Μας τρελάνε δηλαδή όλοι εντελώς. Πάντως εδώ δείχνει ότι ο κόσμος ήθελε να δει περισσότερο τον Πάοκ και κάποιοι λένε, γιατί βγήκε σήμερα ο κύριος Βερνίκος, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος του Ολυμπιακού και ξέρουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, και λέει ο Βερνίκος. Να ξέρετε, λέει, ήταν τόσο λέει, το σύστημα κλπ. Γιατί το μάτς το έδειξε λέει, και η Νόβα, η συνδρομητική τηλεόραση. Δηλαδή, τι εννοεί, κύριε Βερνίκο, ότι κάτι το είδαν και εκεί. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Περιμένετε λίγο, βάλτε το κουτόχορτο μπροστά σας, αυτό που σας ταΐζει ο Βερνίκος και όλοι οι υπόλοιποι, και να σας πω εγώ τι εννοεί ο Βερνίκος. Λέω ο Βερνίκος λοιπόν, ότι εσύ ο οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος μπορούσε να δει το μάτς στο ανοιχτό κανάλι Μέγκα, χωρίς να ψάξεις να βρεις που είναι η Νόβα κλπ. Δεν το είδες στο ανοιχτό κανάλι Μέγκα και πήγες να το δεις στην Νόβα. Δηλαδή, πόσα θέλετε να μας τρελάνε. Με αυτή τη λογική βγαίνει ο Παοξής και λέει που δεν έχει ο Παοξής. Δεν έχει ο Παοξής, ο Πάοκ δηλαδή, δεν έχει έναν στην προπαγάνδα να τους ξεσκίζει. Να τους βάζει, να τους ταπώνει κάθε μέρα κλπ. Γιατί άμα είχε κάποιον που δεν έχει, άσχετα αν παίρνουν 5 και 10 χιλιάρικα το μήνα, αφήνεται μπέλεδες και οι λίγοι άχρηστοι που έχει εκεί μαζί του Σαββίδη, γιατί είναι άχρηστοι, θα έβγαινε σήμερα ένας και να πει: ναι, έχει δίκιο ο Βερνίκος. Βεβαίως. Τα είδανε ας πούμε, στην συνδρομητική τηλεόραση στην Νόβα και ο παίκτη του Ολυμπιακού. Και εγώ έχουμε και εμείς έχουμε πληροφορίες ότι στο ΠΑΟΚ TV ήταν 3,5 εκατομμύρια κόσμο. Έλα να ελέγξει αν ισχύει. Θα το γράφαν όλα τα site αυτό. Όπως γράφαν τους χαλβάδες τώρα πήραν όλα τα site, γιατί αυτό γίνεται στα μίντια της Ελλάδος. Μην νομίζετε ότι γίνεται τίποτα άλλο. Στο σελίδι γράφει ένας μια βλακεία και την παίρνουν όλοι και την παίζουν. Αυτή τη βλακεία που γράφει κάποιο. Με αυτή τη λογική. Βγες και εσύ, ποιος είσαι ρε στον ΠΑΟΚ που πληρώνει σε 10.000 το μήνα, υπεύθυνε, τι υπεύθυνοι είστε εκεί, δεν ξέρω ποιοι είστε που πληρώνεστε, ξέρω αλλά δεν ξέρω, γιατί είστε ανύπαρκτοι. Βγείτε και πείτε ότι είχατε 3 εκατομμύρια κόσμο που είναι το παιχνίδι στο ΠΑΟΚ TV, τζάμπα. Ποιος σας ελέγξει. Παίξτε προπαγάνδα, ψέματα, δεν να πείτε ψέματα κι εσείς. Τι να σας λέω τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Ότι πρέπει να λέτε ψέματα για να τρώνε το παραμύθι οι Πειραιώτες. Και οι γάβροι από κάτω, και εσύ να κάθεσαι, ας πούμε, και να λες, και όταν το λες, γιατί το λέτε εσείς αυτό το πράγμα, κλπ. Η απάντηση είναι ότι ο Πάκος θέλει να δείξει επίπεδο. Ποιος αποφασίζει ότι πρέπει ο Πάκος να δείξει επίπεδο. Άμα ήταν ο Γιωργάκης Σαββίδης που το λέτε όλοι Γιωργάκη, τώρα και υπήρχε, θα τους ξέσκιζε. Θα στο λέω εγώ. Άμα ήταν ο Γιωργάκης Σαββίδης τώρα και είχε όρεξη να ασχοληθεί, γιατί δεν έχει, την ψώνησε που πήρε τον Λουτσέσκο μπαμπάς του, γι' αυτό δεν έχει. Αν λοιπόν ήταν, γιατί εδώ θα ακούτε αλήθειες. Εδώ θα ακούτε αλήθειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ήταν ο Γιωργάκης Σαββίδης σήμερα, θα τους είχε κάνει τάλιρο. Τάλιρο θα τους είχε κάνει. Θα τους είχε τρελάνει. Αλλά δεν είναι ο Γιωργάκης Σαββίδης. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, για μένα προσωπικά, στο επικοινωνιακό κομμάτι. Γιατί αυτός, ο Γιώργος Σαββίδης, ήταν ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Η διάδοχος κατάσταση του Ιβάν είναι αυτός. Δεν είναι Κοντζαρόβα. Η Κοντζαρόβα είναι υπάλληλος. Σήμερα είναι, αύριο δεν είμαι. Δεν είναι ούτε ο Λουτσέσκου είναι. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Μπορεί να είναι άλλο αύριο. Μπορεί να ξαναφέρει τον Άγγελο. Λέω τώρα. Ή μπορεί να φέρει τον Ίβιτς. Ή μπορεί να ξαναφέρει τον Παύλο Γκαρσία. Αυτός που είναι η διάδοχος κατάσταση του Ιβάν Σαββίδη είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Μόνο ο Γιώργος Σαββίδης. Κανένας άλλος. Γιατί ο Νίκος Σαββίδης δεν θα ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι κοντά στον αδερφό του, αλλά δεν θα ασχοληθεί με το αντικείμενο. Αυτός που θα πάρει τον ΠΑΟΚ, σας το λέω πρώτα καλά να είναι ο Ιβάν Σαββίδης, να είναι γερός και δυνατός πάντα ο άνθρωπος, αλλά θα γίνεις 70. Όταν γίνεις 70 πρέπει λίγο να αρχίσεις να αποσυρθείς. Εκεί στα 70 θα βγει ο Γιώργος επάνω γιατί θα είναι 35, 34, 33, 30 ξέρω εγώ. Θα είναι δηλαδή νέος και θα έχει τα λεφτά του μπαμπά εννοείται, αλλά της οικογένειας, έτσι. Για να μπορέσει να επενδύσει, να κάνει, να ράνει κλπ. Στον ΠΑΟΚ και να αλλάξει το σχετικό. Και τότε ο ΠΑΟΚ θα έχει καινούργιο γήπεδο. Πόσοι μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό. Αν υπήρχε λοιπόν Γιώργος Σαββίδης, θα τους ξέσχιζε σήμερα. Γιατί σήμερα φάγανε μια ήττα χοντρή με την τηλεθέαση του Open και του Μέγκα, με τον ΠΑΟΚ να είναι πάνω από το Μέγκα, πάνω από τον Ολυμπιακό, να είναι ο ΠΑΟΚ στην τηλεθέαση, χοντρή ήττα για τον Ολυμπιακό και δεν το λένε. Και βγαίνει ο Βερνίκος να περάσει την πατσαβούρα στα φυτά που τον βλέπουν και τον διαβάζουν και λέει ναι, αλλά τον βλέπανε και στο συνδρομητικό. Έγινε. Και από εδώ δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
να πούνε ότι και ναι, και σε εμάς μιλάω, 3 εκατομμύρια. Στο ΠΑΟΚ TV. Για δεν μίλησε κανένας, για δεν είπε κανένας τίποτα. Αυτά πρέπει να λέτε, ρε. Αυτά πρέπει να λέτε. Άμα δεν ξέρετε τη δουλειά, σκότε φύγετε. Θα σας αναλάβει κανένας άλλος. Υπάρχουν παοξάκια τα οποία έχουν σπουδάσει την επικοινωνία. Παοξάκια που έχουν σπουδάσει ακόμη και αυτό το οποίο κάνει ο Κώστας ο Τσέλσι. Την προπαγάνδα. Φυσικά. Γιατί στο ποδόσφαιρο όλα παίζουν ρόλο. Και παίζει ρόλο και η ψυχολογία, παίζει και η επικοινωνία, παίζει πώς θα το περάσεις και παίζει και η κοινή γνώμη. Πώς θα τη διαμορφώσεις. Τι κάνουν αυτοί, νομίζετε κάτω. Αυτά τα παραμύθια λένε στον κόσμο και τους παραμυθιάζουν. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αγωνιστικά παίζω να κοντράρω και επικοινωνιακά. Πώς έχασε ο ΠΑΟΚ πρόπερ στο πρωτάθλημα, όταν η Μαρούπα πήγε στην Ξάνθη να πάρει καριόκες. Η Καριόκα, η Μαρούπα. Πώς έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν το έχασε. Πώς το έχασε. Με την επικοινωνία δεν το έχασε ο ΠΑΟΚ από πλευρά του Ολυμπιακού. Με την προπαγάνδα δεν το έχασε. Με το να παίζουν όλα τα site του Ολυμπιακού και όλα τα κανάλια ότι ο Σαββίδης έχει και την Ξάνθη. Και τρώνε φάγανε την πατσαβούρα και από το ΚΑΣ, το οποίο δικαίωσε τον ΠΑΟΚ. Και από την Επιτροπή Εφέσεων, η οποία όταν δίκασε, δικαίωσε τον ΠΑΟΚ, δεν βγήκε κανένα να μιλήσει να πει τίποτα. Είχαν πάρει το πρωτάθλημα όμως. Πήγε ο Βαγγέλας, το σήκωσε. Αυτό ήθελε. Και ξέρετε γιατί το ήθελε αυτό. Ήθελε να αποπροσανατολίσει τον ΠΑΟΚ, να το στείλει στα τάρταρα ψυχολογικά, όπως το έκανε με τους μείον 7, και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και μπήκε και πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι έγινε. Γιατί αν δεν έπαιρνε και εκείνο το πρωτάθλημα, 3 χρόνια άτιτλος θα είχε φύγει νύχτα. Περίμενε στη γωνία ο Κόκαλης. Και ειδικά ο Πέτρος Κόκαλης δεν μπορεί να συγχωρέσει από το Μαρινάκι το ότι τον πέταξε από το Καραϊσκάκι. Για να μαθαίνετε και τα θέματα του Ολυμπιακού, γιατί από εδώ θα πάτε την αλήθεια, κάτω δεν τα λένε. Ποτέ. Γιατί φοβούνται να τα πούνε. Γιατί δεν τα λένε, γιατί αν τα πούνε, δεν θα είναι ούτε στο payroll του Ολυμπιακού, ούτε θα δίνει στο payroll του Μαρινάκι, ούτε θα δουλέψουν σε κάποιο site, ούτε θα δουλέψουν σε καμιά τηλεόραση, ούτε σε κανένα έντυπο του Μαρινάκι. Άρα γιατί να το πούνε, μαλά, κορόιδα είναι, να το πούνε. Σου λέει, άστο μωρέ τώρα, εντάξει, ποιος πάω, τώρα δεν ασχολούμε άλλο, ποιος πάω, με τον Ολυμπιακό, ρε Ολυμπιακάρα, τι θες πρόεδρε να πούμε, πες εσύ ότι σήκω πάνω, κάτσε κάτω, σήκω πάνω, κάτσε κάτω Ολυμπιακός, τι θα πει. Ας πει κάτι άλλο, νύχτα θα φύγει. Εδώ ο Σπυρόπουλος ήταν στο Κοσμοτέ TV και έπαιξε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός κύπελο, νομίζω με την Καλυθέα, ήταν, δεν μπορούσε να κερδίσει με τίποτα, στο Ελπάσο πρέπει να ήταν το παιχνίδι. Και γίνεται μια φάση, ένα ασυρμά. Είναι ένα 0 το μάτσο. Πιέζουν οι άλλοι για να σοφαρίζουν κλπ. Κύπελ. Και γίνεται μια φάση και η μπάλα χτυπάει στο σώμα. Εδώ, στο σώμα. Ενός παίκτη της αντιπάλου ομάδας και ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Το κοράκι. Το τότε κοράκι. Ας μην το έδινε. Ξέραν τη διεύθυνση του σπιτιού του. Γι' αυτό πήρε το πρόβλημα ο Πάγκο με τους ξένους διαιτητές που δεν ξέραν τις διευθύνσεις σπιτιών. Ξέραν λοιπόν στο κοράκι ότι μένει Χαλκοκονδύλι 14 και γωνία με μουρούζι. Άρα του λέει, άμα θες μου το δίνεις. Πέναλτι. Λέει. Και λέει ο Σπυρόπουλος στη μετάδοση. Τότε στο Κοσμοτέ TV ο Σπυρόπουλος. Λέει, χα, τι πέναλτι δίνει. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Γελάει ο Σπυρόπουλος. Το γέλιο εκείνο του στήχησε την απόλυση του Σπυρόπουλου. Νύχτα έφυγε, το διώξανε από το Κοσμοτέ TV. Που είναι ο καλύτερος speaker, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια. Από αυτούς που κυκλοφοράνε στην πιάτσα για να κάνουν μεταδόσεις αγώνων κλπ. Ο Σπυρόπουλος για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, για το εξωτερικό κρίνει το καθένα, γιατί άλλο μπορεί να πει ότι είναι καλύτερο, ξέρω εγώ άλλο. Λέω τώρα. Εγώ λέω ότι αυτός για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο καλύτερος speaker, ο Σπυρόπουλος. Και το διώξανε από το Κοσμοτέ TV. Γιατί το διώξανε? Γιατί γέλασε που θα γελούσε και το παρδαλό κατσίκι. Άμα το βλέπε αυτό το οποίο έγινε, γέλασε ο Σπυρόπουλος και έφυγε νύχτα από το κανάλι στο οποίο δούλευε. Και τον πήρε το Open και κάνει κάποιες αναλύσεις, κάποιες περιγραφές. Και καμιά φορά, αν βρεθεί κανένας από το ΠΑΟΚ TV και ρίξει κανένα μπινελίκι κατά των παιχτών του ΠΑΟΚ, γιατί ήθελε να κάνει τον έξυπνο και τον ωραίο και τα ξέρει όλα. Έρχεται για την Ελλάδα για να κάνει τη μετάδοση στην Ολλανδία τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυτά για να τα λέμε όλα, για να ξέρετε, να βγάζετε και τις τσίμπλες από τα μάτια κάποιοι από εσάς και φυσικά να καταλαβαίνετε ότι αυτά τα οποία σας λέμε δεν τα λέμε γιατί έχουμε κάποιο όφελος, τα λέμε γιατί είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και επίσης κάτι ακόμη να σας πω, στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, γιατί κάποιοι με ρωτήσανε κατά την εκτίμησή σου. Για το Βιερίνια. Κατά την εκτίμησή σου, ο Βιερίνια μπορεί να σηκώσει το βάρος κλπ. Είπα προηγουμένως ότι ο Βιερίνια 50 παιχνίδια δεν μπορεί να σηκώσει τα βάρος. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει ένα παίχτη, είναι ο Μπάμπα Ράχμαν και να πάει να ρίξει τα λεφτά εκεί,
να πάρει τον Παπαράχμαν, να τον πληρώσει τον Παπαράχμαν, να πληρώσει ένα παίχτη τέλος πάντων. Αλλά αυτό δεν θα γίνει, παιδιά, να ξέρετε, αν δεν περάσει ο ομίλους του Conference League. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει ο ομίλους του Conference League και έχει κάνει εφταράκι από εκεί, οχταράκι συνολικά, θα τον πάρει τον Παπαράχμαν και όλα τα λεφτά του Conference League θα τα ρίξει σε τρεις μεταγραφές. Σας λέω είδηση τώρα, αυτή τη στιγμή. Η είδηση είναι αυτή τη στιγμή, σας τη λέω, είναι 20 Αυγούστου, 10 και 50 το βράδυ. Και σας λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, εάν προκριθεί με τη Ριέκα, είναι 7 με 8 εκατομμύρια περίπου με τις νίκες, με κάνα 2-3 νίκες. Αν κάνει 500 νίκη, 400, άρα μπορεί να φτάσει στα 7-8 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά, τα περισσότερα από αυτά τα λεφτά θα τα ρίξει για να κάνει μεταγραφές. Εάν δεν περάσει, υπάρχει θέμα. Εάν δεν περάσει, γίνεται μια σύσκεψη με Skype, μιλάνε μεταξύ τους, ή με Zoom ή με οτιδήποτε θέλει ο Ιβάν Σαββίδης και λέει στον προπονητή, διάλεξε τρεις παίκτες μικρότερης εμβέλειας, να πάρουμε αυτούς να τελειώνουμε, λέει ο Ιβάν Σαββίδης στον προπονητή. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα μετά. Δεν θα είναι εύκολα στην όλη αυτή η ιστορία. Και επειδή σας πήρα παραμάζωμα και μιλάω ακριβώς 50 λεπτά, 50 ή 52, 51 λεπτά, 50 λεπτά τέλος πάντων, χωρίς να πιω και νερό. Ζητώ συγγνώμη. Θέλω να δούμε λίγο. Να δούμε λίγο ένα μήνυμα, γιατί αύριο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι του Άρη με την ομάδα της, του ΠΑΣ Γιάννενα. Το μήνυμα των παιχτών του Άρη. Το μήνυμα των παιχτών του Άρη. Να το δούμε λίγο. Hi guys, we are waiting you on the next game Saturday. Come on, Aris. Yes, see you on Saturday. Ο Εντιαγέ, ο Καμαρά και ο η Τούρμπε ήταν οι οποίοι έστειλαν το μήνυμα κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα έχω και κάτι, ένα αποκαλυπτικό το οποίο θα το δείτε τώρα και έχει να κάνει με την Μηχανιώνα και με την πρόσκληση την οποία πήρε ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Έχουμε τα σχετικά έντυπα τα οποία θα σας τα δείξουμε εδώ. Τετάρτη 18 Αυγούστου ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας απάντησε σε πρόσκληση για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αποδοχή πρόσκλησης. 3 και 33 λεπτά. Βλέπετε πάνω. 3 και 33. Μέχρι τις 4 ήταν η προθεσμία. Άρα λοιπόν 3 και 33 είναι μέσα ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Δεύτερο έγγραφο. Εδώ. Συνημμένα θα βρείτε την πληρωμή του παραβόλου για τη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Λέει η Μηχανιώνα, η οποία στέλνει την ώρα, να δούμε την ώρα πιο κάτω, 11 και 48 στις 18 Αυγούστου. 12 ακριβώς, 00:00, τελειώνει η μέρα. Άρα μέσα στη μέρα λοιπόν. Και άλλο έγγραφο έχουμε. Αγαπητοί κύριοι, σε απάντηση πρόσκληση συμμετοχής στις ομάδες μας στο πρωτάθλημα της Super League 2, σας ενημερώνουμε ότι αποδεχόμαστε την πρόσκληση. Τις επόμενες μέρες ο νομικός μας συνόηση με εσάς θα μας υποδείξει τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας. Δηλαδή, τι έγινε, ρε παιδιά? Η Μηχανιώνα αποδέχεται την πρόσκληση. Είναι μεγάλο σκάνδαλο. Σκανδαλάρα. Ξυπνήστε. Οι Βορειοελλαδίτες, οι Μακεδόνες, ξυπνήστε. Σκανδαλάρα. Η Μηχανιώνα αποδέχεται την πρόσκληση από πλευρά τη ΕΠΟ, η οποία τη στέλνει. Λέει ότι δέχομαι να παίξω στη Super League 2. Καταθέτει το παράβολο 7,5 χιλιάρικα και ενημερώνει την ΕΠΟ ότι το κατέθεσε. Και την άλλη μέρα το πρωί λέει Super League 2 δεν παίζει στο πρωτάθλημα, γιατί δεν με ενημέρωσε σε μένα. Δηλαδή η Super League 2 λέει ότι έπρεπε και εμένα να ενημερώσει. Και λέει, καλά, εσύ δεν μας έστειλες καμιά επιστολή. Δεν έστειλες κανένα χαρτί ποτέ και πουθενά. Γιατί να σε ενημερώσω εσένα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εδώ είναι. Κύριε Πρόεδρε, φέρτε λίγο πιο κοντά. Εδώ είναι. Βασίλης Σαράκης, επειδή μέχρι τελευταία δηλαδή παρατήθηκε κλπ. Αυτό είναι της ΕΠΟ το έγγραφο. 18 Αυγούστου στις 4. Και σας έδειξα προηγουμένως ότι το έστειλε 3 και 33, κάτι τέτοιο. 3 και 34 λεπτά. Άρα λοιπόν, εδώ τι γίνεται? Παίζεται ένα παιχνίδι μεταξύ του Καλαϊτζίδη και του Λεουτσάκου για να παίξει ο Απόλλων Πόντου με τρεις φιλάθλους, τέσσερις δεν έχει, τρεις φιλάθλους, τρεις μπαμπάδες έχει, να παίξει στο πρωτάθλημα του Super League 2, γιατί θέλουν να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια στη Super League 2. Ενώ παιχνίδια εννοώ αγωνιστικά, έτσι να μπούμε στο γήπεδο. Αν εσείς σκεφτήκατε κάτι άλλο, νομίζω κάνετε λάθος στη σκέψη σας. Αλλά δεν μπορώ να σας το αποκλείσω. Και να πετάξουν έξω τη Μηχανιώνα για να παίξουν αυτοί. Είναι η μεγαλύτερη ντροπή που μπορεί να γίνει, η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να γίνει, δυστυχώς,
για να παίξουν και να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Λοιπόν, μάγκες, μαζί μας σε αυτή την βραδινή μας ζώνη είναι η S4 Security, S4 Premium Security Services, κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα, Αναγεννήσεως 52 και Λεωφόρος Ολυμπιακών 302 στο Νέο Ψυχικό. Μαζί μας είναι ο Σοκώμας στο σπίτι, στο 11311, νούμερο 1 ιατρονοσηλευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Μαζί μας τα ελαστικά Ζάντες Καπίταλης. Πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα, χοντρική λιανική ο Καπίταλης, έναντι Τζάμπο Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Μαρίνο Αντίπα. Και μαζί μας για σέρβις Δυτική Θεσσαλονίκη, City Car Service στα Διαβατά, Κωνσταντίνου Καραμαλή 53, σας δίνει και αυτοκίνητο για να μετακινηθείτε, εάν δεν έχετε. Εδώ κάπου θα ολοκληρώσουμε. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Στέλιος Τεριάδης, να δώσει το στίγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα μας ακούσατε. Δευτέρα θα πούμε στις 10 το βράδυ. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς, Μακεδονία. Αυτό το θυμάστε πάντα. Η άλλη χώρα επάνω λέγεται Βαρντάρσκα, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Η ανιστόρητη της Αθήνας και του Πειραιά, αυτό να το θυμάστε πάντα. Πάντα στο μυαλό σας να το έχετε. Καλό βράδυ σε όλους.